σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Η Σούζη προβατίνα ήρθε να παίξει με την Πέπα. Η Πέπα αγαπάει τη Σούζη. Η Σούζη αγαπάει την Πέπα. Είναι οι καλύτερες φίλες. Πέπα, γιατί δεν πάτε με τη Σούζη να παίξετε στο δωμάτιό σου? Ναι, μαμά. Ο Τζόντς θέλει να παίξει κι αυτός. Στην Πέπα και τη Σούζη αρέσει πολύ να παίζουν στο δωμάτιο της Πέπα. Και του Τζόρτζ του αρέσει. Όχι, Τζόρτζ. Αυτό το παιχνίδι είναι για μεγάλα κορίτσια. Άντε να παίξεις με τα δικά σου παιχνίδια. Η Πέπα και η Σούζη θέλουν να παίξουν μόνες τους. Είμαι μια μικρούλα νεράιδα πριγκίπισσα. Θα κουνήσω το μαγικό μου ραβδί και θα σε κάνω βάτραχο. Του Τζόρτζ δεν του άρεσε να παίζει μόνος του. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ. Παίζω με τη Σούζη τώρα. Εσύ να πας να παίξεις αλλού. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει με την Πέπα. Νιώθει λιγάκι μόνος. Τζόρτζ, χρειάζομαι βοήθεια. Φτιάχνω μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας. Κάποιος πρέπει να γλύψει καλά το μπολ. Του Τζόρτζ του αρέσει να βοηθάει τη μαμά να φτιάχνει μπισκότα. Αλλά πιο πολύ του αρέσει να παίζει με την Πέπα. Θέλω να γίνω νοσοκόμα. Τζόρτζ, Τζόρτζ, είσαι ξύπνιος? Τι παράξενη θόρυβη. Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται? Πέπα, Τζόρτζ, είσαστε ξύπνοι? Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ωστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζόρτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Έλα να δούμε λίγη τηλεόραση. Κυπουρική, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα. Λατρεύω τις εκπομπές Κυπουρικής. Η Κίφ Τσέγγ είναι μια ιδιαίτερα ακαθόδης ποικιλία. Για να την κλαδέψετε, αρχίστε αφαιρώντας τις κορυφές και στη συνέχεια κόψτε τα εκβλαστήματα. Γιαγιά Γουρνίτσα. Πέπα, Τζόρτζ, θα έπρεπε να ήσασταν στα κρεβάτια σας. Ο Τζόρτζ και εγώ δεν νηστάζουμε καθόλου. Μπορούμε να δούμε τηλεόραση μαζί σας? Καλά, μπορεί. Αν δείτε λίγο τηλεόραση, να νηστάξετε. Ζήτω! Τα Ισλανδικά τριαντάφυλλα είναι ένα σπάνιο δώρο για το φανατικό ανθοκόμο, αλλά έχουν την τάση να μαραίνονται στα εύκρατα κλίματα. Α, αυτή η εκπομπή είναι πολύ βαρετή. Χωρίς τα γυαλιά του, ο μπαμπάς Γουρονάκης δεν μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα του. Είναι γελίο. Δεν βλέπω τίποτα. Κάπου θα τα βάλατε τα γυαλιά μου. Θυμάσαι που τα βάζεις συνήθως, μπαμπά Γουρουνάκη? Όταν δεν τα φοράω, τα βάζω πάντοτε στην τσέπη μου. Αλλά δεν είναι εκεί τώρα. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τα γυαλιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα, αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκι δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκι. Ο Τζόρτζ ψάχνει μέσα στις παντόφλες του μπαμπά, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά. Έλα να ψάξουμε στο μπάνιο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στο μπάνιο. Τα γυαλιά δεν είναι στην μπανιέρα. Τα γυαλιά δεν είναι στη λεκάνη. Είναι πολύ δύσκολο. Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα. Έχεις ακόμα βοηθητικές. Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου. Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο. Θα έρθεις, Πέπα. Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Ναι. Θα λέμε σε λίγο. Γεια. Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδήλατό της. Μπαμπά, δεν θέλω να έχω πια βοηθητικές ρόδες. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο χωρίς αυτές? Ναι. Εντάξει, Πέπα. Τότε να τις βγάλουμε. Ο μπαμπάς γουρουνάκης βγάζει τις βοηθητικές από το ποδήλατο της Πέπα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές? Ναι. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ? Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ, σας λέω. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Μήπως θέλεις βοήθεια, Πέπα? Ναι, σε παρακαλώ, μπαμπά. Εντάξει. Έτοιμοι, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Τα πας πολύ καλά, Πέπα. Περίμενε, μπαμπά. Κάνε πετάλι! Η Πέπα κάνει ποδήλατο μόνη της, χωρίς βοηθητικές. Μπαμπά, με άφησες. Κάνεις ποδήλατο μόνη σου εδώ και πολλή ώρα. Α, ναι. Είσαι πολύ καλή ποδηλάτης. Α, ναι. Αχ, τα κατάφερα. Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με. Μπορώ και κάνω ποδήλατο μόνη μου. Τάνι, Σούζη, Ρεβέκα, κοιτάξτε. Δεν χρειάζομαι πια τις βοηθητικές μου. Κοιτάξτε με! Ζήτω! Ο παπάς γουρουνάκης έκανε σαπουνάδα για να πλύνει το αυτοκίνητο. Ο παπάς γουρουνάκης πλένει την οροφή. Η μαμά γουρουνίτσα πλένει το καπό. Η Πέπα πλένει τις πόρτες. Ο Τζόρτζ θέλει να πλύνει τα παράθυρα, αλλά είναι πολύ μικρός. Καημένε, Τζόρτζ. Έλα να σε βοηθήσω. Πόπο, το σφουγγάρι του Τζόρτζ έπεσε μέσα σε ένα νερόνακο. Τζόρτζ, έτσι γεμίζεις πάλι λάσπες στο αυτοκίνητο. Θα ξεπλύνω τη λάσπη με νερό. Πέπα, άσε κάτω το λασπόνερο. Πόπο, η Πέπα πέταξε όλο το λασπόνερο πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν πειράζει, θα φέρω το λάστιχο να το καθαρίσουμε. Ναι, ναι, να το κρατήσω εγώ το λάστιχο. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και ο μπαμπάς γουρουνάκης ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. μπαγουρουνάκι, σε παρακαλώ κλείσε το νερό. Γιατί τέτοιος πανικός? Πω, έγιναν όλοι τους μουσκεμα. Τουλάχιστον πλήθηκε το αυτοκίνητο. Όλοι πληθήκαμε. Μάλλον η Πέπα δεν πρέπει να πειράζει τον Τζόρτζ τόσο πολύ. Πέπα, πάλι πειράζεις τον Τζόρτζ. Όχι ακριβώς, μαμά. Του έδειχνα να πιάνει την μπάλα. Αλήθεια. Ξέρω ένα παιχνίδι για να μάθει ο Τζόρτζ να πιάνει την μπάλα. Είναι αστείο. Λέγεται κορόιδο. Πέπα, πάρε την μπάλα και στάσου από εδώ. Και εσύ, Τζόρτζ, στάσου από εκεί. Ωραία. Πρέπει να πετάξετε την μπάλα ο ένας τον άλλον και εγώ θα προσπαθήσω να την πιάσω. Δηλαδή, εγώ θα είμαι το κορόιδο. Η μαμά θα είναι το κορόιδο. Πιάσε, Τζόρτζ. Ωχ, μου ξέφυγε. Ο Τζόρτζ έπιασε την μπάλα. Ζήτω! Μπράβο, Τζόρτζ. Τώρα πέτα την μπάλα στην Πέπα. Οπ, ξανακάντο. Ξανακάντο. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα πάνω από τη μαμά γουρουνίτσα. Έλα, Τζόρτζ, πέτα μου την μπάλα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Η Πέπα θέλει να μιμηθεί τον Τζόρτζ, αλλά παρά είναι μεγάλη και κόλλησε. Έχω την μπάλα. Πέπα, είναι η σειρά σου να κάνεις το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε. Ζήτω! Ζήτω! Την έπιασα! Τζόρτζ, εσύ θα είσαι το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε! Πιάσε την μπάλα, Τζόρτζ. Πιάσε, Τζόρτζ. Τζόρτζ, πιάσε. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το μαρούλι. Ωπα, κάτι πρέπει να έχω που να αρέσει στον Τζόρτζ. Σου αρέσει το αγγούρι? Ναι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το αγγούρι. Και δεν του αρέσει το μαρούλι. Και δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Λοιπόν, Τζόρτζ, ποιο λαχανικό σου αρέσει? Το κέικ σοκολάτα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Το κέικ σοκολάτα δεν είναι λαχανικό. Μπορεί του Τζόρτζ να του αρέσουν τα λαχανικά άμα του κάνω μια υπέροχη σαλάτα. Υπέροχες φρέσκες ντομάτες, μαρούλι και αγγούρι. Πρώτα πρέπει να τα πλύνουμε. Η Πέπα και ο Τζόρτζ βοηθούν τη γιαγιά γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά γουρουνίτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού γουρουνάκι, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά γουρουνίτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα. Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Ο Τζόρτζ έφαγε την πίτσα του. Αλλά του Τζόρτζ δεν του αρέσουν ούτε οι ντομάτες, ούτε το μαρούλι, ούτε το αγγούρι. Πω, Τζόρτζ, δεν σου αρέσει η σαλάτα? Όχι. Τζόρτζ, για δοκίμασε λίγο αυτή την υπέροχη ντομάτα. Ναι. Τζόρτζ, αυτό είναι αγγούρι. Ο παππούς το καλλιέργησε στον κήπο του. Μπλε. Δοκίμασε λίγο μαρούλι, Τζόρτζ. Είναι νόστιμο. Όχι, Πέπα. Δεν πρέπει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Τζόρτζ, ούτε κι εσύ κάνει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Ναι, Τζόρτζ. Ποτέ μην κάνεις αυτό. Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Απλώς έδειχνα στον Τζόρτζ τι να μην κάνει. Πω πω, ο υπολογιστής κανονικά δεν το κάνει αυτό. Μπαμπά γουρουνάκι. Μπαμπά γουρουνάκι. Τι είναι μαμά γουρουνίτσα? Μπαμπά γουρουνάκι, μπορείς να φτιάξεις τον υπολογιστή? Θα τελειώσω το φαγητό όσο εσύ φτιάχνεις τον υπολογιστή. Εντάξει μαμά γουρουνίτσα, αλλά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα. Ω, ευχαριστώ μπαμπά γουρουνάκι. Ο μπαμπάς γουρουνάκης θα φτιάξει τον υπολογιστή. Μήπως να τον κλείσω και να το ξανανοίξω? Ο μπαμπάς γουρουνάκης έφτιαξε τον υπολογιστή. Ζήτω ο μπαμπάς! Ναι, είμαι ειδικός εγώ σε αυτά τα πράγματα. Μπαμπά, μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή χαρούμενη κυρία Κότα? Καλύτερα να ρωτήσετε τη μαμά σας. Η μαμά είπε ότι θα παίζαμε αργότερα. Εντάξει τότε παιδιά. Αλλά δεν ξέρω που είναι το CD. Η Πέπα πρέπει να βρει που κρύβεται ο Τζόρτζ. Τα φιλάς. Η Πέπα βρήκε τον Τζόρτζ. Τζόρτζ, παρά ήταν εύκολο να σε βρω. Τώρα είναι η σειρά της Πέπα να κρυφτεί. 1, 2, 3. Θα βοηθήσω τον Τζόρτζ να μετρήσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εντάξει, Τζόρτζ, άνοιξε τα μάτια σου. Ο Τζόρτζ πρέπει να βρει που κρύβεται η Πέπα. Η Πέπα δεν κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Τζόρτζ, σκέφτηκες να ψάξεις επάνω? Η Πέπα δεν είναι κάτω από το κρεβάτι. Α, τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Η Πέπα δεν είναι πίσω από την κουρτίνα. Νάτος πάλι αυτός ο παράξενος θόρυβος. Τι να είναι άραγε? Ο Τζόρτζ βρήκε που κρυβόταν η Πέπα. Ο Τζόρτζ με βρήκε. Τώρα είναι η σειρά του μπαμπά να κρυφτεί. Νομίζω ότι πρέπει να δώσεις στον Τζόρτζ μια ευκαιρία. Μπαμπά, είσαι σίγουρος ότι ο Τζόρτζ είναι αρκετά μεγάλος? Μια χαρά θα τα πάει. Εντάξει, μπορεί να έρθει. Γεια σας. Η Μαντάμ Γαζέλα προσέχει τα παιδιά στο παιδικό εργαστήριο. Γεια σας. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Ναι. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνης Κυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, με τρόμαξες καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Πρώτα κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ. Για πείτε μου, πώς νομίζετε ότι κάνει ο κύκνος? Ναι. Ναι. Χάρη και ομορφιά. Η Πέπα λατρεύει το χορό. Όλοι λατρεύουν το χορό. Μαμά, χορέψαμε όλοι σαν κύκνοι. Η Πέπα τα πήγε πολύ καλά. Έπρεπε να χορέψω όμορφα και χαριτωμένα. Ω, υπέροχα. Να σου δείξω πώς το έκανα. Έλα να πάμε σπίτι πρώτα. Εκεί θα δείξεις στον μπαμπά, στον Τζόρτζ και σε μένα τι έμαθες. Γεια σας. Η Πέπα και η μαμά Γουρουνίτσα γυρίζουν σπίτι. Μπαμπά, Τζόρτζ, ελάτε να σας δείξω πώς κάνουμε μπαλέτο. Είναι δύσκολο. Εύκολο ήταν για μένα. Αλλά για σένα, τον Τζόρτζ και τη μαμά θα είναι πολύ δύσκολο. Πρώτα βάζουμε μουσική. Ωραία. Τώρα, Τζόρτζ, μπαμπά και μαμά πρέπει να κάνουν το τι κάνω εγώ. Η Μαντάμ Γαζέλα έλεγε περίεργες λέξεις και εμείς πρέπει να λυγίζουμε τα γόνατα και να πηδάμε. Α, πετίζετε. Μπαμπά! Ξέρεις τις περίεργες λέξεις. Η μαμά Γουρουνίτσα και εγώ ήμασταν πολύ καλοί στο μπαλέτο. Πρόσεχε, μπαμπά Γουρουνάκι. Το αγαπημένο μας ήταν το πατέντε. Χωπα! Και μέσα σε αυτό το μήλο υπάρχουν κι άλλοι σπόροι. Για να γίνουν κι άλλα δέντρα. Ακριβώς. Παππού, παππού, θέλω να φυτέψω ένα σπόρο. Θέλεις να φυτέψεις ένα σπόρο φραουλιάς? Ναι, αμέ. Από αυτόν τον σπόρο θα φυτρώσει μια υπέροχη φραουλιά. Πρώτα σκάψε μία τρυπούλα. Μετά θα βάλω μέσα το σπόρο και θα το σκεπάσω με χώμα. Να σου το ποτίσω εγώ. Όχι, όχι. Θέλω να το ποτίσω εγώ. Ωραία. Τώρα θα περιμένουμε να μεγαλώσει. Η Πέπα και ο Τζόρτζ περιμένουν ο σπόρος να μεγαλώσει. Μα δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να έχεις υπομονή, Πέπα. Θα πάρει πολύ καιρό για να μεγαλώσει. Πέπα, Τζόρτζ, είναι ώρα να πάμε σπίτι. Μα περιμένουμε να μεγαλώσει η φραουλιά μου. Ήθελα να φάω φράουλες με το τσάι. Μην ανησυχείς, Πέπα. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, ο σπόρος θα έχει γίνει μεγάλο φυτό. Και θα φάμε φράουλες. Ναι. Έλα, Πέπα. Γεια σου, παππού. Γεια σου, φραουλιά. Ο παππούς Γουρουνάκης φροντίζει τη φραουλιά της Πέπα. Μετά από πολλές μέρες, ο παππούς Γουρουνάκης βλέπει να έχει φυτρώσει ένα μικρό φυτό. Μέρα με τη μέρα το φυτό μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Και μια μέρα, ο παππούς Γουρουνάκης βρίσκει κάτι πολύ ξεχωριστό. Φράουλες! Ωραία, τώρα σου πέρασε ο λόξιγκας. Η θεραπεία της Πέπα δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Τζόρτζ, δεν το έκανε σωστά. Ξέρω έναν άλλον τρόπο για να σου περάσει ολόξυγας. Πρώτα, πήδα πάνω κάτω 3 φορές το ένα πόδι. Τώρα, κούνα τα χέρια σου πάνω κάτω και βγάλε έξω τη γλώσσα σου. Και τώρα, κλείσε τα μάτια σου και κάνε πολύ γρήγορα 3 στροφές. Ούτε η νέα θεραπεία της Πέπα έχει αποτέλεσμα. Ο λόξιγκας του Τζόρτζ συνεχίζεται. Το βρήκα! Το άρρωστο γουρουνάκι για να γιατρευτεί πρέπει να πάθει σοκ. Τζόρτζ, πρέπει να σε τρομάξω. Αλλά να θυμάσαι ότι το κάνουμε σαν παιχνίδι για να σταματήσει ο λόξιγκας. Να θυμάσαι, θα σε τρομάξω στα ψέματα. Πέπα, δεν πρέπει να κάνεις τέτοια αστεία στο Τζόρτζ. Είναι πολύ μικρός. Συγγνώμη, μαμά. Προσπαθούσα να του κόψω το λόξιγγα. Ο λόξιγκας του Τζόρτζ σταμάτησε. Να ο παπάς γουρουνάκης με 2 ποτήρια χυμό. Τζόρτζ, αν το πιεις πολύ γρήγορα θα σε ξαναπιάσει λόξιγκας. Εγώ δεν είμαι μικρή σε τον Τζόρτζ. Μπορώ να πίνω χυμό όσο γρήγορα θέλω. Τζόρτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Να μείνουμε και 2 ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την εράδα των δοντιών. Πολύ αργή αυτή η νεράιδα τελικά. Η νεράιδα των δοντιών κάνει πολλή ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού είναι η νεράιδα των δοντιών? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι η νεράιδα των δοντιών. Τζόρτζ, ακούς τίποτα? Όχου, Τζόρτζ. Ο θόρυβος ήταν ο Τζόρτζ. Ήταν τόσο κουρασμένος που αποκοιμήθηκε. Δυστυχώς ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μείνει ξύπνιος. Εγώ όμως μπορώ. Εγώ θα μείνω ξύπνια και θα δω την νεραϊδούλα. Εγώ δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε. Αλλά η Πέπα αποκοιμήθηκε. Γεια σου, Πέπα. Θες να ανταλλάξεις με αυτό το κερματοδόντι σου? Τι ωραίο καθαρό δόντι. Ευχαριστώ, Πέπα. Καληνύχτα. Πέπα, Τζόρτζ, ξυπνήστε. Είναι πρωί. Τι? Δεν με πήρε ο ύπνος. Ήρθε τελικά η νεράιδα. Όχι. Ας ρίξουμε μια ματιά κάτω από το παξιλάρι. Κοίτα, Πέπα. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε και σου άφησε ένα κέρμα. Ζήτω! Σε πήρε ο ύπνος ή είναι η ιδέα μου? Μπορεί να με πήρε ο ύπνος, λιγουλάκι. Την επόμενη φορά θα μείνω ξύπνια και θα δω την νεράιδα των δοντιών. Τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Πέπα, Τζόρτζ, γρήγορα, ελάτε μέσα στο σπίτι. Μαμά, ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ μακριά. Είναι κεραυνός, Πέπα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταιγίδα και πολύ βροχή. Γρήγορα, όλοι μέσα, θα μας πιάσει βροχή. Γιατί τέτοιος πανικός? Η βροχή είναι ακόμα πολύ μακριά. Ο ουρανός σκοτεινιάζει όλο και πιο πολύ. Σε λίγο θα ξεσπάσει η καταιγίδα. Πέπα, Τζόρτζ, φέρατε όλα τα παιχνίδια σας από τον κήπο? Είναι ο Σάβος. Ωραία. Ο κύριος Δεινόσαυρος είναι ασφαλής. Το αρκουδάκι! Άφησα το αρκουδάκι στον κήπο. Θα βραχεί. Μη φοβάσαι, Πέπα. Ο μπαμπάς θα σώσει το αρκουδάκι. Κάνε γρήγορα, μπαμπά γουρουνάκι. Όπου να είναι θα βρέξει. Τα ξέρω όλα εγώ για τις καταιγίδες. Θα αργήσει πολύ να βρέξει. Το φαντάστηκα. Προλαβαίνω μια χαρά ώσπου να βρέξει. Το καημένο το αρκουδάκι έγινε μουσκεμα. Ναι, το καημένο το αρκουδάκι. Ας το σκουπίσουμε. Το καημένο το αρκουδάκι. Έτσι, μπράβο, αρκουδάκι. Στέγνωσες. Και ο καημένος σου μπαμπάς έγινα μουσκεμα κι εγώ. Ω, συγγνώμη, μπαμπά. Έλα να σε σκουπίσουμε. Έτσι, μπράβο, μπαμπά γουρουνάκι. Τώρα είσαι στεγνός. Η βροχή μπαίνει μέσα στο σπίτι.